Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Δήμο μας. Στο Δήμο μας που υπάρχει μια πολύ έντονη ανησυχία από την πλευρά των Δημοτών, κατά πόσο θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα και όλα όσα έχουμε ξαναδεί σε άλλες περιοχές της Εύβοιας να συμβαίνουν μετά από φωτιές. Η ανησυχία μας αυτή έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε να υπάρχει μια αντίδραση η οποία είναι, θεωρούμε ότι είναι αναντίστοιχη με αυτό που έχει καθοριστεί, δεδομένου ότι ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα οι μελέτες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει. Έχουμε μόνο διαβεβαιώσεις και σε αυτές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Υπάρχει και μια ανησυχία σε σχέση με το πώς καταλαμβάνουν το σύνολο της έκτασης που είναι καμένη ή αν έχουν επικεντρωθεί μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το κύριο παραπόταμο του Μεσάπιου, ο οποίος και μπορεί να δημιουργήσει όντως τα μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή και ιδιαίτερα στο Δήμο των Ψαχνών. Παρ' όλα αυτά όμως, προβλήματα σε σχέση με τις πλημμύρες είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσουμε και το Μακρυμάλι, δεν ξέρω τα υπόλοιπα χωριά, αλλά σίγουρα το Μακρυμάλι. Ήδη οι συνέπειες της φωτιάς έχουν αρχίσει να γίνονται έντονες και να αρχίσουν να φαίνονται πια. Δεν χρειάζεται να έρθουν οι βροχές. Στο Μακρυμάλι οι αγρότες αντιμετωπίζουν αυτόν τον καιρό ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά τις ζημιές που υπέστησαν από τη φωτιά, που έχει να κάνει με την Επιδρομή των Αγριογούρουνων, που τα ζώα πια που δεν βρίσκουν χώρο στο δάσος, έχουν βγει στον κάμπο και πραγματικά δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα και ζημιά στις ήδη καλλιέργειες, κάνοντας πραγματικά την κατάσταση εκεί που υπήρχε ένας βαθμός δυσκολίας, σήμερα ακόμα πιο δύσκολη για την καθημερινότητα των αγροτών. Όλη η κατάσταση νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί και να αποσαφινιστεί με μια διασφάλιση ότι τα μέτρα, τα έργα που έχουν να κάνουν με τα αντιπλημμυρικά, αυτό που είπαμε πριν, και με τα αντιδιαβροτικά, γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι στην περιοχή μας τα βουνά που περικλείουν τουλάχιστον το χωριό είναι πολύ φτωχά σε χώμα και οποιαδήποτε βροχή ουσιαστικά θα τα ξεγυμνώσει και η φυσική ανάδοση δεν θα μπορεί να υπάρξει. Συνεπώς η όλη η δραστηριότητα πρέπει να είναι αντίστοιχη τουλάχιστον σε ταχύτητα αυτό που καθορίζεται με τον ορισμό της έκτακτης ανάγκης. Νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, εκτός από μέτρα όπως μας έχουν πει, τα οποία είναι προσωρινού χαρακτήρα, μόνο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με μελέτες προχωράει η όλη ιστορία. Ο φόβος πάντως ότι δεν θα ξεκινήσει η υλοποίηση ουσιαστικών μέτρων αντιπλημμυρικών αντιδιαβροτικών, υπάρχει. Αυτό που εμείς αντιμετωπίσαμε από την πρώτη στιγμή και το οποίο προσπαθήσαμε να μπορούμε να συνονοηθούμε, ήδη έχουμε φτιάξει ένα συντονιστικό σύλλογο, στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς ως πολιτιστικό σύλλογος Μακρυμάλης, είναι να δούμε και τα προβλήματα των όλων αυτών που επλήγησαν από αυτή τη φωτιά, από αυτή την καταστροφή που είναι. Ήδη υπόθηκαν κάποια πράγματα. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεσο βιοποριστικό πρόβλημα είναι οι ρετσινάδες ή οι κτηνοτρόφοι. Όμως, μέτρα θα πρέπει να παρθούν άμεσα, τουλάχιστον και για τους αγρότες οι οποίοι έχουν στην περιοχή μας κάνουν ένα πολύ δύσκολο έργο. Οι αγρότες της περιοχής μας, πρέπει να είναι τα χωριά μας, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι είναι χωριά τα οποία
δεν ζουν κατά αποκλειστικότητα μόνο από την αγροτική παραγωγή. Είναι συνήθως ετεροαπασχολούνται. Αυτό σημαίνει ότι η λογική, όπως μπήκε με τις αποζημιώσεις, αποκλεί ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που επλήγησαν, υπέστησαν ζημιές, από το να αποζημιωθούν. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να απαντηθεί και να απαντηθεί με ένα θετικό τρόπο άμεσα. Ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βιοποριστικό πρόβλημα, όπως σας είπα, κτηνοτρόφοι κλπ. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπουν και σε μια. Υπάρξουν ειδικά μέτρα. Όπως τους κτηνοτρόφους, πρέπει να υπάρξει μια στήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα ζώα τους να επιπλέον, γιατί οι περισσότεροι είχαν κοπάδια ελευθέρας βοσκής, δεν μπορούν πλέον τα ζώα τους να εκτραφούν με τον τρόπο που έκαναν τη δραστηριότητά τους. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια στήριξη σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον κόσμο αυτόν. Τώρα, όσον αφορά την... γιατί μιλάμε στην περιοχή μας, εκτός από αυτά που είδαμε, αντιμετωπίσαμε και θα δούμε και υπάρχει μια πρόβλεψη πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, αν και υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις που είπαμε προηγουμένως, υπάρχουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δάσος που είναι ζωντανό, που υπάρχει ακόμα. Και αυτό θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να μετράμε στρέμματα καμένης γης. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μετράμε θετικά. Για να γίνει αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι σίγουρο ότι αυτό που χρειάζεται είναι να επικεντρωθεί η κεντρική κυβέρνηση και κατ' επέκταση όλος ο κρατικός μηχανισμός στον τρόπο που μπορεί να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα τα προβλήματα που έχουμε δει, ακόμα και με την αντιμετώπιση της φωτιάς, φάνηκε να υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με το πώς όλος ο κρατικός μηχανισμός χάνεται σε ένα δεδαλώδες θεσμικό πλαίσιο με ευθύνες που έχει ο ένας, για το ίδιο αντικείμενο έχουν πολλοί και έτσι δημιουργείται πολλές φορές όλη αυτή την ανάσχεση στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Βέβαια το κυρίαρχο είναι το ότι για να συζητάμε και να μπορούμε να πιστεύουμε ότι οποιασδήποτε μελέτες θα έχουν ένα αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχουν μια άμεση απάντηση σε αυτό που λέγεται χρηματοδότηση. Σε αυτό αλήθεια, περιμέναμε ήδη να υπάρχουν απαντήσεις, να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι ολοκληρώνονται μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας υποθέσουμε, με την μελέτη, αλλά πότε θα υλοποιηθεί, του χρόνου, αυτός ο χειμώνας δηλαδή θα περάσει έτσι. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα και σε σχέση και με την αντιπυρική προστασία. Εμείς σαν σύλλογος, τόσο τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και οι υπόλοιποι σύλλογοι τις πρωτοβουλίες που μαζί θα πάρουμε τέλος πάντων για να έχουμε τον κόσμο και ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και να μπορεί να σταθεί σε αυτά τα ζητήματα, θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει και θα πρέπει να απαιτηθεί εδώ και τώρα είναι το να υπάρξει μια αντανακλαστικά χρηματοδότησης τα οποία να έχουν την έκτακτη μορφή άμεσης και συγκεκριμένα ποσά που θα καταγραφούν στους προϋπολογισμούς έτσι ώστε να έχουμε δεδομένο ότι μπορεί να συζητάμε του χρόνου πριν την αντιπυρική περίοδο για μέτρα, όχι στα μέσα της αντιπυρικής περίοδου, πριν την αντιπυρική περίοδο στα μέτρα για να σώσουμε όποιοι μπορούμε από το υπάρχον δάσος που έχει μείνει και όσον αφορά για να αντιμετωπίσουμε άμεσα το ζήτημα των πλημμυρών. Τελειώνοντας, μας κάνει μια εντύπωση και υπάρχει ένα ερωτηματικό. Η περιοχή μας δεν έχει κηρυχθεί ακόμα να δώσετε, τουλάχιστον την πληροφόρηση που έχουμε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό γύρω από αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ.